Αν δεν έρχεσαι λίγο μαζί μου. Καλά έκανε. Τώρα είναι το παιδί. Εμένα μου κόβει την όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήμουν καθόλου καλή στην κοπελασία και ο Παναγιώτης επιλέγει να μιλήσει μαζί μου. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενη. Η Ατζελίνα τα παράτησε και συμπέρανε πως το έκανε επίτηδες για να αντιληπθεί ο Παναγιώτης και να της δώσει σημασία. Τώρα πείτε μου λίγο, τι σοβαρό μπορεί να λέει η Ατζελίνα? Τίποτα. Εντάξει, έχει να πει. Όλες έχουν να πούμε. Απλά το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δεν έχει να λέει, δεν ξέρει να λέει, δεν μπορεί να μιλήσει για κάτι σοβαρό. Τι έφαθες, Ατζελίνα, σήμερα? Δεν σε έχω συνηθίσει να τα παρατάς. Γιατί αγχώθηκες? Γιατί αισθάνθηκα ότι μας άφηνα πίσω. Μα εγώ σε έχω συνηθίσει να αγωνίζεσαι, να τα δίνεις όλα. Πάντα παλεύεις για την ομάδα σου. Εάν δεν τα κατάφερες σε κάτι που δοκίμασες πρώτη φορά, όπως είναι η κοπηλασία, που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Δεν έπρεπε να τα παρατήσει. Ωστόσο, αυτή η στεναχώρια της μου έδειξε κομμάτια του χαρακτήρα της που μου αρέσουν. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω. Άμα φιληθούν, θα τους φέρω το μακαρόνι στο κεφάλι. Η Ατζελίνα έχει κολλήσει σαρδέλα πάνω στα πόδια του Παναγιώτη. Δεν σηκώνεται με τίποτα. Κακώς απογοητεύεσαι. Δεν θα το ξανακάνει. Δεν το ξανακάνεις. Sorry. Και έτσι όπως τρώω, βλέπω τον Παναγιώτη να φιλιέται με την Ατζελίνα. Αηδία, σα μου κόπηκε η όρεξη. Τα κορίτσια χτυπάγανε μαχαιροπύρουνα, νομίζω. Μπράβο, έχουν μπει στο mood. Συνήθως αυτό δεν κάνω στους γάμους.